το Θείο Πνεύματι περιφραξαμένος μάρτης καλύστρατε λαμπρός σον αγωνον οθεν και προσίγαγες το Χριστό σφίμι προσώπη σε ελίμνης. Τη 27η του μηνός Σεπτεμβρίου, Καλλιστράτου και 49 Μαρτύρων, Μάρκου, Αριστάρχου και Ζήνωνος των Αποστόλων, επιχάρεως φιλίμονος φουρτουνιανού και γαϊανή των μαρτύρων, Ιγνατίου Οσίου του ηγουμένου της Μονής Βαθέως Ρίακος, Ακυλίνης νεομάρτυρος της Ζαγκλιβερινής. Ο Άγιος Μάρτης καλή και οι συναυτό μαρτυρήσαντες σαράντα εννέα μάρτυρες. Ο Άγιος καλίστρατο καταγόταν από την Καρχιδόνα. Οι γονεί του και οι προγονεί του ήσαν ευσεβέστατοι χριστιανοί. Όταν μεγάλωσε ο καλής στρατός, κατατάχθηκε στον στρατό ως νεοσύλλεκτος. Η ομίχλη της σαρκολατρίας που επικρατούσε στο στράτευμα δεν επηρέασε καθόλου τον καλή στρατό. Αντίθετα μάλιστα καλλιέργησε ακόμη περισσότερο τις ευσεβείς συνήθειές του. Μία από αυτές ήταν να προσεύχεται κατά την νύχτα. Αυτό όταν το είδαν οι συνάδελφοί του, τον κατήγγυλαν στον στρατηγό Περσεντίνο. Αυτό αμέσως τον κάλεσε και όταν άκουσε και από τον ίδιο ότι είναι χριστιανός, διέταξε και τον βασάνισαν πολύ σκληρά. Κατόπιν αφού τον έδεσαν μέσα σε ένα σάκο, τον έριξαν στη θάλασσα. Αλλά με θαύμα ο σάκος σχίστηκε και τα δύο δελφίνια έφεραν σώ και αυλαβή τον καλή στην στεριά. Τότε 49 στρατιώτες που είδαν το γεγονός αυτό πίστεψαν στο Χριστό και αφού έτρεξαν στον καλή του είπαν «Πράγματι είδαμε ότι υπάρχει στα αλήθεια και είναι μεγάλος ο Θεός σου, ο οποίος και από το βυθό της θάλασσας υπερφυσικά σε έβγαλε. Θα μπορούσε άρα για να δεχθεί και εμάς τους ειδωλολάτρες» Ο καλύστρατο τους απάντησε «Ο δικός μου Κύριος είναι ο Ιησούς Χριστός. Εκείνους που έρχονται κοντά Του δεν τους διώγνει. Διότι εκείνου ο λόγος είναι δεύτερο πρός με πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι καγό αναπαύσω ημάς». Τότε ο καλίστρατος κατήχησε όλους τους στρατιώτες μέσα στην φυλακή. Ο δε περσεντίνος ερχόμενος σε αδιέξοδο από την πίστη τους, όλους τους αποκεφάλισε. Η Αγία Μάρτης Επίχαρης Καταγόταν από την Ρώμη στα χρόνια του Διοκλητιανού, το 298 μετά Χριστόν έζησε και συνελήφθη επειδή ήταν χριστιανή από τον έπαρχο Κεσάριο. Ομολόγησε με θάρρος την πίστη της στο Χριστό και βασανίστηκε πολύ σκληρά συνέτριψαν τα μέλη της με μολύβδινη σφαίρα και στο τέλος την αποκεφάλισαν. Οι Άγιοι Απόστολοι Μάρκος, Αρίσταρχος και Ζήνων Ο Αρίσταρχος είχε την μεγάλη τιμή να χρηματίσει συνεργάτης του Αποστόλου Παύλου και συνεχμάλωτός του. Κατόπιν διέπρεψε και ως επίσκοπος Απαμίας στην Συρία και η μνήμη του επαναλαμβάνεται την 14η Απριλίου μαζί με τους Αποστόλους Πούδη και Τρόφιμο. Ο Μάρκος, που δεν είναι βέβαια ο Ευαγγελιστής, χειροτονήθηκε επίσκοπος στην πόλη Βίβλο και έδρασε αποστολικά. Όπως και του Αποστόλου Πέτρου, έτσι και του Ιδίου η σκιά μόνο όταν έπεφτε πάνω στους ασθενείς τους θεράπευε. Ο Ζήνων είναι ο ίδιος με τον νομικό Ζηνά που ως γνήσιος και ευδόκιμος εργάτης του Ευαγγελίου βοήθησε γι' αυτό και στην Κρήτη μαζί με τον Απόστολο Απολό. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος τόσο συγκινητικά και φιλόστοργα συνιστά στον Τίτο να τους φροντίσει τόσο πολύ ώστε να μην τους λείψει τίποτε. Ο Ζήνων διέπρεψε και ως επίσκοπος διοςπόλεως. Η Αγία Νεομάρτης Ακυλίνα η Ζαγκλιβερινή καταγόταν από το χωριό Ζαγκλιβέρι της Θεσσαλονίκης και ανατράφηκε από γονείς Ευσεβής. Ο πατέρας της όμως σκότωσε ένα Τούρκο ύστερα από φιλονικία μαζί του. Για να αποφύγει την τιμωρία του θανάτου δέχθηκε τον μουσουλμανισμό. Αλλά η μητέρα της έμεινε σταθερή στο Χριστό και κάθε μέρα δίδασκε στην Ακυλίνα την αρετή και την πίστη. Παρά τις επίμονες προσπάθειες του πατέρα της και τις απειλές των Τούρκων, η Ακυλίνα δεν αρνήθηκε το Χριστό. Την οδήγησαν τότε στο μαρτύριο και ακολουθούσε και η μητέρα της, που την παρότρινε σε αυτό. Η Ακυλίνα ήλενχε με θάρρος τους Τούρκους και την ψευτοθρησκεία τους, με αποτέλεσμα να τελειωθεί μαρτυρικά, ύστερα από πολυήμερο ραβδισμό την 27η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 1764 μετά Χριστόν. Ακυλίναν την <Τι> θείαν ανεφημίσομεν, η του μηνος σεπτεμβριου του ετους 1764 μετα χριστον ακυλιναν την πηγόρ αυτού πίστη ειν δρίσατο, και καθήλε τον εχθρό διαγώνων ιερών και δόξη στίχους Χριστό τολο. ΕΗθείνε τος ψυχός η...